σήμερα θα επιβιώσω 10 ολόκληρες μέρες στο Fortnite Lego. Ωι, πρώτη μου εμπειρία. Οπα, μπήκαμε σε ρηφτάκι. Γκαζαρό σκηνό. Ποιο την πράγμα. Ναι. Τι κάνεις εδώ, φίλε μου. Πάνε μίλα στην Κάντλ, team leader. Έλα να τη βρω. Ου, θα κρακάνω να είναι τη του μπατέρα. Ναι, όχι. Κουτοπουλάκια είναι αυτά. Κουτοπουλάκια είστε εσείς. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, που πας να την γλιτώσεις. Έλα το. Πάου, πάου. Η πρώτη μου μάχη. Το πρώτο μου kill. Ήταν ένα κοτόπουλο. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνω είναι απλά να φτιάξω ένα campfire. Οπότε easy peasy. Αγελάδες από Lego. Καλή αγελαδίτσα. Χάρηκε. Τι μου δώσε. Χάλα μου δώσε. Μου δώσε καλατάκι. Πιες, πιες. Α, ανεβάζει κι άλλο το thirst. Α, όμορφο, όμορφο, όμορφο. Τι σπηλιά είναι αυτή. Έντερ. Wow. Τι. Πού βρίσκομαι. Πού βρίσκομαι. Ήρθα εδώ πέρα για να μαζέψω ξυλό. Πώς δεν είναι. Αράχνες. Αράχνες. Τρέχα, γόρι μου. Τρέχα. Τι ήρθες εδώ πέρα να κάνεις. Πώς θα επιβιώσω εγώ τόσες μέρες άμα κάνω τέτοιες τρέλες. Μακριά από εδώ. Θα έρθω σύντομα. Μην αγχώνεσαι. Μάζεψα το ξυλαράκι μου και νομίζω πως πλέον πρέπει να ξεκινήσω να μπιλτάρω. Έρχεται νύχτα και πρέπει να φτιάξουμε ένα campfire. Κάνω ένα campfire έξω από μια σπηλιά. Γιατί όχι. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το πρώτο μας crafting bench. Εκεί που θα φτιάχνουμε τις αξίνες και όλα μας τα όπλα που θα χρειαστούμε. Ξεκινώντας μαζεύοντας κάποιο stone και κάποιο wood. Α, θα μπει εδώ πέρα, κάτσα τον μπιλτάρω. Α, ξεκινάμε και με pickaxe και τέτοια πράγματα. Κοίτα, σίγουρα θα χρειαστώ το axe πρώτα. Οπότε πάλι για ξύλο. Τελειώνει σιγά σιγά η πρώτη μέρα και απλά έχω φτιάξει ένα campfire. Αλλά από ό,τι κατάλαβα έτσι είναι. Η αλήθεια είναι σε αυτόν τον κόσμο ούτε ένσημα να με κόβανε για τόσες υπερορίες που έχω κάνει μαζεύοντας ξύλο και πέτρα. Φτιάχνω το πρώτο μου axe. Crafty. Θα φτιάξω και το πρώτο μου pickaxe. Τι, θα φτιάξουμε και ένα pickaxe. Α, και ποιο θα το περίμενε. Πάλι μαζεύω ξύλο. Θα κάτσω εδώ πέρα. Χαλαρά να ζεσταθώ δίπλα στο campfire μου χωρίς να μην έχει γίνει τίποτα. Ή κάθομαι και ψάχνω πέτρα. Έτοιμη την έχω εδώ δίπλα. Αυτό που είναι το Fortnite Lego με λίγα λόγια σου δίνει ένα progress. Πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις κάποια πράγματα για να προχωράς μετά στα επόμενα. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε ένα grill στα γρήγορα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε πιο εξελιγμένα πράγματα και να προχωρήσει πιο μπροστά το παιχνίδι. Μάγκες, κρυώνω. Θα αρχίσω να πεθαίνω επειδή κρυώνω. Βοήθεια. Ζέστη. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι μια γκριλιέρα. Βάζεις το φαγητό και το ψήνεις και σου δίνει περισσότερο φαγητό και παραπάνω ζωή γενικά στο σύνολο. Ας το βάλουμε εδώ πέρα να ψηθεί. Αχ, ήρθε η ώρα να φάω μια κανονική μπριζόλα. Ωου! Μου έδωσε και έξτρα ζωέ αυτό το πράγμα. Ο αρκούδος που γενικά θα σε περιμένει εκεί πέρα στη βάση σου θα σου εξηγεί τι πρέπει να κάνεις για να μπορείς να κάνεις unlock καινούργια πράγματα. Όπως για παράδειγμα τώρα μου λέει να χτίσω ένα σπίτι για να μην βρέχεται το οτιδήποτε έχω χτίσει. Ορίστε. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο χτίσιμο. Α, εντάξει, δεν είναι κάτι περίπλοκο η αλήθεια είναι. Ορίστε, μπες κι εσύ εδώ. Και ένα πάτωμα. Complete. Το stage 1 είναι complete. Α, εδώ πέρα είναι η οροφή, ε. Για μπες εδώ πάνω. Τσουπ, μπες εδώ πέρα. Και. Πα! Τι είναι αυτό, ρε. Πιανού ιδέα ήταν να μπει αυτό εκεί πάνω. Ωραία. Simple sack. Build complete. Μπράβο. Χαίρομαι που χαίρεσαι μαζί μου γιατί καταφέραμε κάτι από το πουθενά. Α, θες να φτιάξω και τσεστάκι κιόλας, ε. Και τσεστάκι θες να φτιάξω. Γενικά ο κόσμος του Fortnite Lego δεν είναι τόσο μικρός. Είναι τεράστιος και μπορείς να βρεις πολλά πράγματα. Όπως παρατημένα χτίρια που έχουν τσεστάκια μέσα. Ω, γλαδιά λέμε ένα σπίτι, ρε. Εδώ υπάρχει ένα έτοιμο σπίτι σχεδόν. Μπορούμε να κλέψουμε από εδώ. Ου, σεντούκι. Α, τι είναι αυτό εδώ. Πού με πας, αγόρι μου, πού με πας. Τι έχει εδώ. Λυκέ! Τι έχει εδώ! Το θέλω! Δεν θέλω αυτά! Εμείς θα με πιάσεις! Έλα να τολμάς! Έλα σε βαστάει! Κάτω ρε Λίκε, τι νόμιζες ότι είσαι εδώ πέρα? Δυναμίτες! Μάγκης κουβαλά δυναμίτες! Είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό! Όχι άλλο τσιστάκι. Τι έχουμε εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα που κουβαλάω όλα αυτή τη στιγμή. Αλλά θα το πάω σίγουρα στο σπίτι μου. Δεν ξέρουμε και οι δύο τι είναι αυτό, αλλά ας μείνει εδώ, έτσι. Σίγουρα κάτι δεν θα κάνει. Το κουβάλισα μέχρι εδώ για να μην δώσει τίποτα. Άχρηστο τελείως. Ένα σημαντικό item είναι το village square. Αυτό το βάζει σε ένα σημείο και δηλώνει ότι εκεί πέρα είναι η βάση σου. Έρχονται villagers και μπορούν να μείνουν μαζί σου εκεί και να σε βοηθάνε. Συν ότι έχει levels και σου δίνουν πράγματα το κάθε level που παίρνει. Αχ, ο πρώτο υπνάκο που ρίχνω. Δηλαδή μου λε αυτή τη στιγμή απλά θα κοιμηθώ ήσυχα και ωραία. Και θα γίνει η μέρα. Όχι, φελέ, δεν θα ξημερώσει. Το κρεβάτι είναι για να μείνουν οι villagers εκεί πέρα που θα έρθουν σαν έξτρα άτομα στο χωριό. Ένα γατούλη. Γενικά οι περιπέτειες μου το βράδυ ήταν δύσκολες γιατί με κυνηγάνε πολλά τέρατα. Αλλά ο σκοπός ήταν να φτιάξουμε το Lumber Mill. Αυτό που θα κόβει το ξύλο για να το κάνει σανίδες και θα βγάζει και άλλα πράγματα μελλοντικά. Το βάλω εδώ πέρα. Θέλουμε κάποια planks, η αλήθεια είναι. Οπότε θα τα κάνω όλα. Γενικά προσπαθεί να βαδίσει το Fortnite Lego προς το Minecraft και καταλαβαίνετε ότι μέχρι και τα chest είναι σχεδόν ίδια. Τα χρειάζεσαι για να βάλεις τα αντικείμενά σου. Είσαι γεμάτος πάντα. Οπότε πάντα χρειάζεσαι ένα chest. Ω, ένα χρυσό chest, ρε, στη μέση πουθενά. Τι είναι αυτό?
Το άνοιξα. Wow. Bone arrows. Γιατί υπάρχουν κακοί αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Πού με πάει αυτή η μπηλιά εδώ πέρα. Πού με πας. Πού με πας. Πού με πας. Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε λάμψη. Τι ωραία λάμψη αυτή όμως. Πού με πηγαίνει. Τώρα με κοροϊδεύεις έτσι. Ένα village. Oh, ένα λάμα. Το λάμα. Έλα εδώ. Έλα εδώ λάμα. Ναι. Βρήκα το πρώτο μου λάμα. Και βρήκα δυναμίτες. Ναι. Γενικά ξεκίνησα την εξερεύνηση και να δοκιμάζω τα μέρη από εδώ και από εκεί. Μήπως και βρω κάτι special. Και από ό,τι κατάλαβα, το map είναι τεράστιο. Οπότε κρύβει πολλά πράγματα που πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Συν ότι πρέπει να κάνουμε το progress στη βάση μας. Ωραία, ήρθε η ώρα να κάνουμε το bench upgrade. Τουκ, τουκ, τουκ. Βίδωσε, βίδωσε. Κάνε, ράνε. Α! Και φτιαράκι δηλαδή. Οκ. Okay. Άρα έχουμε και πιο χρήσιμα πίκαξη και πράγματα. Και θα χρειαστούμε πολλά bone. Ας φτιάξουμε άλλο ένα κρεβατάκι. Ήρθε και μια άλλη φίλη. Hey, Bright Bomber. Πού είσαι ρε Bright Bomber. Ναι, κάτσε τσίλα ρε, μην αγώνεσαι. Ζήσε κι εσύ εδώ πέρα. Μην κλαις, δεν χρειάζεται. Yes, έχεις. Ναι, 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 νιώσεις σαν να είσαι σπίτι σου. Ω, σκάνε κεραυνή. Κάνε κεραυνή, παιδιά. Σκάνε κεραυνή, ρε. Τι γίνεται ρε, θα μας καταστρέψουν τα πράγματα. Ωραία, είμαστε στην τέταρτη ημέρα. Επιτέλους, και έχουμε κάνει ήδη πάρα πολύ progress. Χτίζω ένα campfire εδώ πέρα, φανταστείτε, γιατί έχω παγώσει. Κρυώνω. Δεν μπορούμε να ζήσουμε γιατί είμαστε κοντά στο βουνό. Όντως. Πρέπει να ανακαλύψω όμως τι έχει εδώ. Να το, έχει ένα σεντούκι. Slurp mushroom. Άρα από εδώ πέρα έχει κρύο, επειδή είναι το βουνό. Θα είναι πολύ δύσκολο να πάμε εκεί πέρα. Πρέπει να χτίσουμε στολή. Το καζαροχώρι πρέπει να μεγαλώσει κι άλλο. Ωραία, πάμε να κάνουμε upgrade το village. Το κάναμε level 2. Ου. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάτι έγινε. Για να έρχεται αυτή εδώ πέρα. Τι έγινε, ρε. Ναι, θα έρθουν και άλλοι φίλοι. Ναι, 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 αρχίζει και αποκτά ενδιαφέρον, όντως η αλήθεια είναι. Για πάμε να μπούμε λίγο μέσα στη σπηλιά που μπήκαμε στην αρχή να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Για πάμε λίγο να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Κάτσε, δεν ήρθαμε τυχαία. Τσιστάκι, τι έχεις. Τι είναι αυτό. Oh, slurp juice. Okay, αρκετά χρήσιμο. Α, μου έδωσε HP boost. Α, αρκετά χρήσιμο η αλήθεια είναι. Δεν μας πειράζει. Σκελετός, για έλα, χρειαζόμαστε τα bone σου. Έλα, φίλε μου. Τάου, 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 τάου. Πάου! Το τζάρο και ξεσκίζει η Bright Bomber για μένα. Πω, 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 μάχη γίνεται εδώ, μάγκες. Μάχη γίνεται. Η Bright Bomber έπεσε. Μάγκες, χάσαμε την Bright Bomber. Πρόβλημα. Όχι. Rest in peace, Bright Bomber. Έμεινα μόνος. Το ξέρω ότι είσαι στο πλευρό μου μέχρι το τέλος. Αλλά θα πάρουμε εκδίκηση. Δεν θέλω να μου αγχώνει. Ξαναήρθες! Επέστρεψες! Καλώς είναι! Οπ, σαν καινούρια είσαι! Πώς ήρθες όμως εδώ πέρα? Πάμε έξω λίγο. Α, νύχτα είναι! Το spinning wheel είναι ένα μηχάνημα που μπορείς να δίνεις πράγματα από ζώα είτε από τέρατα που έχεις μαζέψει για να φτιάχνεις υποκατάστατα πράγματα για διάφορα υλικά που χρειάζεσαι. Το φτιάξαμε αυτό το πράγμα. Ω, έχει upgrade! Μπορώ να φτιάξω μέχρι και καλύτερο σπαθί. Ω, καινούριο villager! Ήρθε καινούριο villager! Έλα εδώ πέρα, φίλε, στην παρέα. Θα βάλω και ένα campfire εδώ πέρα απλά για να υπάρχει να κάνει λίγο φως. Φάω ένα spicy burger. Αυτό παίζει να με γεμίσει τέρμα. Wow! Δείτε τις ζωές μου, δείτε πόσο ανέβηκα. Ακολούθησέ με. Έχω δει κάτι κακούς εκεί πάνω με τόξα. Πρέπει να τους εξοντώσουμε. Και έχω μια ιδέα νομίζω. Είναι όλοι μαζεμένοι εκεί. Πάου! Τάου! Πάει ο ένας. Του παίρνω το σπαθί του. Και μαζί με το σπαθί του τους πολεμάμε. Κάου! Κάτω κι αυτός. Οπα, το ξώτης. Κάτσε κάτω, ρε, κάτσε κάτω. Αλήθεια, κάθομαι και χτίζω αυτή τη στιγμή για να κάνω απλά αυτό. Για να δούμε τι έχει αυτό το chest μέσα. Έκανα όλο αυτό το πράγμα για να πάρω απλά γάλα. Το progress συνεχίζεται, δεν σταματάει καθόλου. Πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε μαζέψει πάρα πολλά υλικά. Και σκοπός είναι η βάση μας να γίνει μια από τις πιο δυνατές βάσεις. Αυτό όμως θέλει βήμα-βήμα. Οπότε τουλάχιστον να φτιάξουμε κάποια τείχη για να μην μπαίνουν τα τέρατα. Πρέπει νομίζω σιγά-σιγά να ξεκινάμε να μπιλτάρουμε λίγο τα τείχη εδώ της πόλης μας. Γιατί είναι ολόκληρη πόλη αυτό που χτίζει. Και ναι, αυτό εδώ δεν μ' άρεσε που μπήκε έτσι, οπότε πρέπει να το σπάσω. Πολλές απόπειρες μέχρι να μάθω τον τρόπο χτισήματος, πώς μπαίνουν τα τείχη και γενικά το custom free building, πώς χρησιμοποιείται στο Fortnite Lego, αλλά βλέπετε, τα καταφέρνω. Και μπορούμε να κάνουμε upgrade το village. Το κάνουμε τη νύχτα και γίναμε level 3. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας σκάψιμο για να φυτέψουμε. Μαζεύω λίπασμα αυτή τη στιγμή. Οι φάρμες είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας για να έχεις μέσα στο village σου. Πρέπει να βρεις κουραδίτσες από τις αγελάδες ή από τα υπόλοιπα ζώα για να μπορέσεις να φτιάξεις το χώμα για να φυτέψεις πάνω τα όσπρια που θέλεις. Οπότε πρέπει να δώσεις φαγητό στις αγελάδες. Παπα, να το! Να το, το σκατό τους! Το βρήκα! Βρήκα επιτέλους ένα σκατό που χρειαζόμουν τόση ώρα. Παπα, να το κι άλλο ένα! Πάρε και εσύ ένα. Α, να το, το πουπ! Αυτό χρειαζόμουν! Oh. Τι συμβαίνει? Α. Και αυτό είναι που σας έλεγα, το garden plot. Εδώ πέρα μπορείς να φυτέψεις ό,τι θέλεις και μπορείς να το βάλεις όπου θέλεις. Μπορώ να πω ότι επισήμως φτιάξαμε την πρώτη μας φάρμα! Έχουμε περάσει 10 ολόκληρα βράδια στο Fortnite Lego και μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει τρομερό progress. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θα θέλατε να συνεχιστεί αυτή η σειρά και να δείτε 20 μέρες στο Fortnite Lego. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.